τέταρτο συνέδριο Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου 25-27 Μαΐου στην Σιτία. Το θέμα είναι βιώσιμη ανάπτυξη και εκπαίδευση στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας και Κύπρου. Πάμε να συναντήσουμε ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Λιμπερίου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σιτίας, ΔΟΚΑΣ. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, κύριε Λιμπερίου? Καλησπέρα, κύριε Βάνη, για τον πολύ καλησπέρα και στην κυρία Σπανού. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε βήμα στην εκπομπή σας να μιλήσουμε για άλλη μια φορά για το Γεωπάρκο Σιτίας. Για πείτε μας, με αφορμή αυτή τη φορά η συζήτησή μας, το τέταρτο συνέδριο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων, σωστά? Σωστά, θα φιλοξενήσουμε 25, 26 και 27 Μαΐου στη Σιτία όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας και της Κύπρου. Να πούμε ότι στην Κρήτη είμαστε δύο γεωπάρκα, είναι το Ψιλορίτη και της Σιτίας. Μετά από πολλή συζήτηση με τα υπόλοιπα γεωπάρκα, η Σιτία θα φιλοξενήσει τελικά αυτό το συνέδριο. Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Θα υπάρχουν πολλές ομιλίες, πολλές παρουσιάσεις. Την πρώτη μέρα θα υπάρχουν χαιρετισμοί από υπουργούς, βουλευτές, τον κύριο Περιφερειάρχη. Να πούμε τη δεύτερη μέρα θα είναι η μέρα των συνεδριών και την τρίτη μέρα υπάρχει η εκδρομή καθιερωμένη στα γεωπάρκα, όπου θα είναι στις ομορφιές της Ζήρου, του Ξερόκαμπου, της Ζάκρου. Θα υπάρχει ένα γεύμα και στο τέλος θα κλείσουν με μια γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου στη Μόνη Τοπλού, που έχει εξαιρετικά προϊόντα. Ποιες θεματικές θα αναπτυχθούν, για πείτε μας λίγο. Σίγουρα θα αναπτυχθούν θεματικές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Ναι. Να πούμε ότι έχει να κάνει με το γεωτουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ήταν και το θέμα που είχατε πριν βγω για διάλειμμα. Επίσης, να πούμε ότι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, γιατί ξέρετε ότι τα γεωπάρκα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εκπαίδευση, με τους μαθητές. Δράσεις δημιουργούνται συνεχώς. Αυτή την περίοδο τρέχει και ένα project που έχει να κάνει με το μονοπάτι Ε4 και με το Waterway, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Και να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η Ζάκρος είναι υποψήφια περιοχή και το ανάκτορο της Ζάκρου για ένα από τα νέα μνημεία της UNESCO. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια εξωστρέφειας, δηλαδή να μάθει ο υπόλοιπος κόσμος, η Ευρώπη γενικότερα, τις ομορφιές των γεωπάρκων της Κρήτης και της περιοχής σας, πού βρίσκεστε και αν αυτό το συνέδριο σας βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση? Μας βοηθάει πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια η οποία στηρίζεται και από την κεντρική κυβέρνηση και από την περιφέρεια Κρήτης, που σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, τον Οργανισμό Αναπτυξητίας, τη ΜΑΔΕΣ, πολλούς εθελοντές, γιατί ξέρετε ότι χωρίς εθελοντές μας δεν θα καταφέρουμε σχεδόν τίποτα. Να πούμε ότι το Γεωπάρκο Σιτίας είναι ένας μοχλός ανάπτυξης και ένα εργαλείο για την εξωστρέφεια που επιδιώκει η περιοχή. Η εξωστρέφεια της περιοχής και η ανάπτυξή της τουριστικά επιδιώκεται με πολλούς τρόπους. Πέραν του Γεωπάρκου, να πούμε ότι αυτή την Παρασκευή έχουμε την πρώτη άφιξη του τσάρτερ από τη Σκανδιναβία. Γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία στους επιχειρηματίες της περιοχής, στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Η Σιτία, μετά από κάποια χρόνια απουσίας λόγω κορονοϊού από αεροπλάνο απευθείας τσάρτερ, το καταφέρουμε και τον Ιούνιο θα έχουμε δύο πτήσεις την εβδομάδα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πολλές προσδοκίες για το φετινό τουρισμό. Η φράση κλειδί είναι βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και αυτός είναι ένας λόγος που προσπαθείτε και επιχειρείτε να αναδειχθεί αυτός ο πλούτος των γεωπάρκων της Κρήτης και της Σιτίας συγκεκριμένα. Και δεν ξέρω πού βρισκόμαστε, αναφερθήκατε λίγο σε αυτή την κίνηση που κυριαρχεί, αλλά τα ωφέλη για την τοπική επιχειρηματικότητα ποια είναι, έχουν φανεί, θα φανούν, ποιος ο σχεδιασμός? Θα σας πω, τα ωφέλη ήδη φαίνονται. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Σιτία έχει καταφέρει να έχει γύρω στους 50 εταίρους του γεωπάρκου, που αυτό σημαίνει ότι έχουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι το μέλι, όπως είναι το κρασί. Να πούμε ότι υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον από ανθρώπους που είναι συνοδοί βουνού, ώστε να δημιουργούν εκδρομές στα μονοπάτια και στις περιοχές ευθύνης του γεωπάρκου Σιτίας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε αγκαλιάσει και η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το γεωπάρκο το στηρίζουμε, το αγαπάμε. Μόνο θετικά μπορεί να μας προσφέρει. Και πιστεύουμε ότι όσο πιο πολύ το προβάλλουμε, τόσο καλύτερα για τον τόπο μας. Γνωρίζουν οι ξένοι που έρχονται συστημένοι και ρωτούν για το γεωπάρκο ή τους βάζετε εσείς στο κλίμα? Πλέον μπορούμε να πούμε ότι ξέρουν που έρχονται. Ειδικά αν πούμε ότι η επισκεψιμότητα, για παράδειγμα, στο Φαράκι του Ρίχτη έχει ανέβει κατακόρυφα. Σωστά. Το ενδιαφέρον για εκδρομές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να πούμε ότι σίγουρα και η προβολή μέσα από κανάλια όπως είναι το δικό σας αλλά και από τον τύπο βοηθάει πάρα πολύ στην προβολή και στην εξωστρέφεια της περιοχής. Ξέρετε, το Γεωπάρκο
Στην αρχή φόβησε εδώ πέρα τους οικιακούς και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά το σημαντικό είναι ότι οι αγιοπάρκοι αναπτύσσονται στις περιφέρειες, στα χωριά. Να πω με την ευκαιρία αυτή ότι τον Ιούλιο θα έχουμε πάλι το τρίτο θερινό σχολείο στο Καρύδι Σιτιάς, όπου είναι εκπαιδευτική από όλη την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα. Και έρχεται να συνδυαστεί αυτό με το κομμάτι της εκπαίδευσης, που νομίζω ότι η εκπαίδευση, ο τουρισμός και τα προϊόντα που αναφέρατε κι εσείς είναι κάτι το οποίο ταιριάζει και με το γεωπάρκο και με την περιοχή της Σιτιάς. Εκεί η κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, εκεί στο όμορφο λιμανάκι, εκεί με τις καφετέρες και τις επιχειρήσεις. Για πείτε μας λίγο πώς πάνε τα πράγματα. Να πω ότι πάμε καλά. Αυτή την ώρα σιγά σιγά αρχίζουν και κατεβαίνουν και για καφέ και για ένα πρώτο κρασί ή ένα ποτό. Ήδη πολλά παραλιακά μαγαζιά έχουν ξεκινήσει. Τα διαμερίσματα είναι έτοιμα, όπως και τα ξενοδοχεία. Να πούμε ότι ήδη από αρχές Απριλίου έχει πολύ κόσμο το ΒΑΗ. Και επίσης, με ανθρώπους που μιλάμε και στα χωριά, υπάρχει ενδιαφέρον και για τα καφενεία, αλλά και για ό,τι άλλο ιδιαίτερο έχει το κάθε χωριό. Εντάξει, διαχρονικά κορυφώνεται η κίνηση εκεί στην περιοχή αρχές του Ιούλη, αλλά τα πράγματα φέτος πηγαίνουν περίφημα, από ό,τι έχω ενημερωθεί, και στο κομμάτι των προκρατήσεων για μέσα στον Ιούνιο. Οπότε είναι σίγουρα μια χρονιά καλύτερη από πέρυσι. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι βέβαια να αγγίξετε και ποσοστά και κρατήσεις προηγούμενων ετών, όπως για παράδειγμα το 19. Κοιτάξτε, είμαστε αισιόδοξοι, γιατί πέρα από τις τρεις τσάρτερ που σας ανέφερα, φέτος θα έχουμε τη σύνδεση ξανά με το high speed με τα Δωδεκάνησα και με τις Κυκλάδες. Και επίσης να πούμε ότι εδώ και μια εβδομάδα έχουμε τη χαρά να έχουμε στη γραμμή Σιτία Πειραιάς το γρηγορότερο πλοίο της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, τον Blue Star, όπου όπως αντιλαμβάνεστε, κάνοντας τον Πειραιά Σιτία 13 ώρες, αυτό δημιουργεί παραπάνω κίνητρο στους ανθρώπους της Αθήνας και της περιοδικής ώρας ώστε να επισκεφθούν τη Σιτία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιμπερίου, ο καιρός πώς είναι, να το ρωτήσω και αυτό εκεί Σιτία. Ο καιρός είναι λίγο συνεφιασμένος. Ναι, η θερμοκρασία ήταν υψηλή σήμερα, 25, αύριο πέφτει λίγο από τη δείχνει. Λοιπόν, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά, χαιρετισμούς. Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε να έρθετε και εσείς σαν σύνεδροι. Εννοείται, με πολύ μεγάλη χαρά και σαν επισκέπτες και σαν τουρίστες πιο μετά, όχι μόνο σαν σύνεδροι. Λοιπόν, να είστε καλά. Χαρά στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ.